και είσαι ευφυής και ευαίσθητος δημιουργός, που κατάφερες διαχρονικά να αγγίξεις τις καρδιές χιλιάδων νέων, νέων όχι μόνο ως προς την ηλικία, αλλά και ως προς το πνεύμα. Λες σε μια σχετικά πρόσφατη συνέντευξή σου, δεν έχει σημασία πώς ξεκινάει ένα τραγούδι, μια έμπνευση. Μπορεί να είναι μια εικόνα, μια μυρωδιά. Αποσπάτε κάτι από το υποσυνείδητο. Αυτό μετά ανεβαίνει στη ψυχή. Τις εικόνες, τις μυρωδιές, όλα αυτά που είναι γύρω μας, δεν τα νιώθουν μόνο οι καλλιτέχνες, τα νιώθουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά οι περισσότεροι τα προσπερνάνε. Οι καλλιτέχνες όμως στέκονται εκεί. Είμαστε άνθρωποι που το σκαλίζουν και το επεξεργάζουν. Είναι διαδικασία ωφέλιμη, γιατί πλουτίζει την ψυχή. Βλέπει η ψυχή τον εαυτό της. Επίσης, έτσι νοηματοδοτείται ο κόσμος. Η ίδια η ζωή. Το ερέθισμα μπορεί να έρθει από οπουδήποτε, αλλά από όπου και να έρθει, πρέπει να πάρει μια μορφή, να σαρκωθεί. Οπότε παίρνει για πυλό τη γλώσσα της εποχής, των φίλων, των συναδέλφων, παλαιών ή νεότερων. Όχι, σχεδόν ενοχλούμενες να ακούω τα κομμάτια μου, αλλά σπέβδεις να συμπληρώσεις με καρδιά. Έχω μια κάποια αδυναμία σε κομμάτια που κατάφερα να γράψω μέσα σε απόλυτε μαύρες καταστάσεις, όπως όταν ήμουν στη φυλακή Νέρος. Στο κελί είχα γράψει τη Θεία Μάρο, το «Κι αυγό» από τη φυλακή. Έβγαλες όμως και πολλούς από εμάς. Απελευθερωθήκαμε μαζί σου εμείς του 60 οι εκδρομείς από τις φυλακές μας, ονειρευτήκαμε μαζί σου πως είμαστε εξάγγελοι, καραγκιόζηδες, ανεψυχοί της Θείας Μάρος, θυμηθήκαμε τους παλιούς μας φίλους, λατρέψαμε τον ήλιο το κόκκινο το ζεστό, υψώσαμε σημαίες από νάιλον και από πανίες.